και δίδεται η εκκίνηση και φεύγει η υποδρομία. Η Premium Pro τραβάει για την εξωτερική, έρχεται από μέσα η Ιουλιέτα και απ' έξω η Ολιάνα. Η Ιουλιέτα το νούμερο 6 και η Ολιάνα το νούμερο 7 οδηγούν την υποδρομία. Προσπαθεί να ανέβει και το νούμερο 1 η Αστιδάμια, ενώ απ' έξω θέλει να βελτιωθεί και το νούμερο 8 η Premium Proper. Στο κάγκελο είναι το νούμερο 2 η Wastebus Bus. Ακολουθεί στην εκθέση το νούμερο 5 η Imperial City και πιο πίσω το νούμερο 4 Express. Περάσαμε τώρα τα 600 μέτρα με την Ιουλιέτα και την Ολιάνα, με την Αστιδάμια και την Premium Proper. Και πάμε για την ευθεία, όπου στην Ιουλιέτα θέλει να επιτεθεί και επιτίθεται η Ολιάνα. Η Ιουλιέτα και Ολιάνα, ενώ έρχεται και η Αστιδάμια. Η Ιουλιέτα, Ολιάνα, Αστιδάμια κάνει φίνιση Premium Proper. Η Ιουλιέτα προσπαθεί να κρατηθεί μπροστά, η Ολιάνα και η Premium Proper την καταδιώκουν. Η Premium Proper που έρχεται δυνατά στο τέλος. Η Ιουλιέτα έχει ξεφύγει και θα πάρει την νίκη. Η Premium Proper θα τερματίσει στη δεύτερη θέση. Η Ολιάνα είναι στην τρίτη θέση, τέταρτη η Αστιδάμια. Η Ιουλιέτα λοιπόν, το νούμερο 6, θα πάρει την νίκη. Και θα ξεκινήσει το σκορ με μεγάλη έκπληξη. Νούμερο 6, η Ιουλιέτα. Καθοριστική εκκίνηση για την Premium Proper. Ακριβώς. Εδώ βλέπετε την Ιουλιέτα, το νούμερο 6, η Premium Proper. Ένα ακόμη παιδί του Κολίνα Βέρντε που αποδεικνύεται σκληρό. Πολύ σκληρό. Λοιπόν, και ξεκινάει με έκπληξη το σκορ 9-6 με την Ιουλιέτα. Συγχαρητήρια. Η Ιουλιέτα αποδείχθηκε πολύ δυνατή τελικά, ικανή να κάνει την ανατροπή, όπως είδαμε. Ναι, τα κατάφερε, ήταν η πρώτη συμμετοχή, απέφυγε, δεν είχε αρχικές ατυχίες, είχε τον αστάρτ, πτάθηκε καλά, εκμεταλλεύτηκε, βρέθηκε στο κεφάλι, πραγματοποίησε μια πολύ καλή δοκιμή που είχε κάνει στην προπόνηση και κέρδισε. Η κίνηση ουσιαστικά ήταν καθοριστική, φαντάζομαι, για τη συνέχεια, έτσι. Θεωρώ πως ναι, γιατί είχε το ένα στάρτ την πρώτη φορά που έτρεχε και πετάχθηκε καλά και βρέθηκε στην πρωτοπορία και το εκμεταλλεύτηκε αυτό και τη βγήκε σε καλό. Πιο κάτω τι κάνουμε? Είμαστε καλοί, ευελπιστώ σήμερα να πάμε καλά. Έχουμε ωραία άλογα, έχουμε καλά άλογα, έχουμε καλά άλογα, έχει ωραίες κούρσες και στην επόμενη τώρα τα λόγω μου πιστεύω θα διεκδικήσει τη νίκη. Και η Μωμόκα πιο κάτω είναι πολύ καλή. Και ο Νταμπάρτο Ρόκ είναι πάρα πολύ καλός. Και ο Τσολίμα που τρέχει με τα κορυφαία λόγα του ποδρόμου, αλλά είναι στο καλύτερο φόρμα της ζωής του κι αυτός. Και θα είναι δυνατός.